να μην κάνουμε εκπτώσεις στα δικαιώματα των νέων και ιδιαίτερα των μαθητών, να μην εκθέσουμε τους χαρακτήρες τους σε κίνδυνο, διότι οι σύγχρονες αλλαγές στον τεχνοκρατικό κόσμο, στον οικονομικό, στον πολιτικό, είναι τόσο ραγδαίες που πολλές φορές προσπερνάνε τις ανθρώπινες αξίες και τα ιδεώδη για τα οποία αγωνίστηκαν τόσοι άνθρωποι επί αιώνων, και εμείς είμαστε θύματα, διότι είμαστε παθητικοί αποδέκτες όλων αυτών των εξελίξεων, χωρίς κρίση. Σήμερα οι τρεις ιεράρχες μας υπενθυμίζουν ότι ο άνθρωπος είναι στο κέντρο της ζωής των εξελίξεων, ο άνθρωπος που είναι το τέλειο δημιούργημα του Θεού, στο οποίο έχουμε όλη αναφορά. Μην ξεχνάτε τις προτροπές του Κυρίου για την αγάπη προς τον πλησίον, όπου σε αυτήν την αγάπη κρέμονται όλες οι εντολές και οι προφήτες, όπου σε αυτήν την αγάπη κρέμεται και η δική μας η ζωή. Μας φαίνεται ακατόρθωτο, γιατί ζούμε στον 21ο αιώνα, τον αιώνα του συνεχούς θορύβου, των πολλών μεριμνών, των ταραχών και των κινδύνων. Τα λεγόμενα μέσα ενημέρωσης περισσότερο μας ταράζουν παρά μας γαλινεύουν. Επέρχεται μια πνευματική σύγχυση, ένας συνεχής διασκορπισμός του νου, ώστε οι δυνάμεις της ψυχής μας παραλύουν. Μπορούμε όμως, αν θέλουμε, να περιορίσουμε λίγο την κοινωνικότητα, τη δραστηριότητα, την ενημέρωση, την πληροφόρηση. Μπορούμε λιγάκι να κλείσουμε τους υπολογιστές, τα κινητά. Μπορούμε να σταματήσουμε να εξαρτιόμαστε τόσο πολύ από το ίντερνετ και την τηλεόραση. Μπορούμε να γίνουμε ησυχαστές, αν γίνουμε λίγο περισσότεροι εσωστρεφείς, όχι βέβαια καταθλιπτικοί, αλλά εσωστρεφείς με την έννοια της καλλιέργειας του εαυτού μας, διαβάζοντας πνευματικά βιβλία, αναλογιζόμενοι τις ευεργεσίες του Θεού, συμμετέχοντας στον εκκλησιασμό, κάνοντας προσευχούλα. Μπορούμε κάποια ώρα της μέρας, έστω για λίγο, να μείνουμε ήσυχοι στο δωματιό μας, χωρίς μουσική. Χωρίς Σαν τη μάνα.